Πού πας γλυκέ μου με αυτά τα παπούτσια? Μα... Δεν έχει μα. Έλα στο καλλιτεχνικό τσαγκαράδικο να τα φτιάξουμε. Το καλλιτεχνικό τσαγκαράδικο είναι ένα μαγαζάκι που φτιάχτηκε με αγάπη για την επιδιόρθωση του παπουτσιού. Υπήρχε από τον πατέρα μου αυτή η δουλίτσα την οποία συνέχισα εγώ και προσπάθησα να τη διαφοροποιήσω γιατί την πήρα πάρα πολύ μικρός. Ήμουνα 19 χρονών και ήθελα να κάνω διαφορετικά πράγματα, κάτι που να μην κάνει κανείς άλλος. Με αυτή τη λογική, τώρα κάνοντας μια καινούρια αρχή στην Αθήνα, από την Κρήτη που κατάγομαι, ήθελα να φτιάξω κάτι διαφορετικό, κάτι που να μην συναντώ μπροστά μου όπου και να πηγαίνω. Αυτό είναι το καλλιτεχνικό σάδι, τσαγκαράδικο. Σε μια φάση ζωής μου που έψαχνα δουλειά απελπισμένα όπως οι περισσότεροι σήμερα, έπεσα πάνω στον Πέτρο, ο οποίος είχε ήδη ένα χρόνο το μαγαζί, είχε έρθει από την Κρήτη και ψάχνει έναν άνθρωπο βοηθό να τον μάθει την τέχνη, να το πάει λίγο παρακάτω το θέμα. Και έτσι βρέθηκα εδώ. Στην πορεία το αγάπησα κιόλας, αυτή είναι η αλήθεια, αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ. Και έτσι παρέμεινα στην προσπάθεια να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό. Έχει να κάνει με την αλλαγή του σχήματος της μύτης του παπουτσιού. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι να βάλουμε μέσα ένα καλαποδάκι το οποίο ξύλινο, το οποίο να ταιριάζει στα μάγουλα του παπουτσιού. Μάγουλα λέμε δεξιά και αριστερά το παπούτσι, όπου μπαίνουν τα δάχτυλα και το πόδι μας, ώστε να μην μικραίνουμε ούτε το μέγεθος, ούτε να έχουμε πρόβλημα στο να στενεύει ή να είναι πιο φαρδί το παπούτσι. Και να επέμβουμε μόνο στο κομμάτι το οποίο περισσεύει στην ουσία, το οποίο μένει άδειο όταν φοράμε το παπούτσι. Εκεί θα διαμορφώσουμε εμείς τη μύτη που θέλουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ταιριάζει αυτή η μυτούλα που εδώ στο μαγαζί τη λέμε Μαρία. Γιατί είναι πιο συνηθισμένη και επειδή πιο συνηθισμένη γυναίκα στην Ελλάδα είναι η Μαρία, τη βγάλαμε εμείς Μαρία. Εδώ πέρα θα κάνουμε το γκαλοπισμό του παπουτσιού μας. Θα του βάλουμε τη δαντελίτσα του μπροστά να το ομορφύνουμε. Θα βάλουμε τα λουλουδάκια του. Θα αλλάξουμε τον πάτο μέσα. Θα γίνει κάποιος χρωματιστός για να ταιριάζει με τη δαντέλα και τα λουλουδάκια. Και θα ζωγραφιστεί και το τακουνάκι. Οπότε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να πάρουμε τα μέτρα μας για να φτιάξουμε τη δαντέλα. Όπως βλέπετε, με απλά υλικά, δαντελίτσα. Αυτά τα βρίσκεται όλα στο εμπόριο. Δερματάκια, τη μεζούρα μας, το ψαλίδι μας, την κόλλα μας και τη μηχανή μας για να ράψουμε. Λοιπόν, οι κόλλες τώρα, οι δερματόκολλες λειτουργούν με τον εξής τρόπο. Αφενός να απλώνουμε και περιμένουμε κάνα 20 λεπτά να στεγνώσει. Και αφού στεγνώσει και τοποθετήσουμε αυτό που θέλουμε να κολλήσουμε, χρειάζεται ισχυρή πίεση για να κάτσει η θέση του. Αυτό μας το κάνει η πρέσα μας. Κόβουμε λοιπόν τώρα τη σωλήτσα μας στο σχήμα που τη θέλουμε. Αυτοί που θέλουν να κάνουν μια αλλαγή όμορφη στο παπούτσι δεν είναι αρκετοί. Σιγά σιγά βέβαια έχει αρχίσει και ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία, γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει και βαριέται τα παλιά από τα παπούτσια και λόγω οικονομικής κρίσης θέλουν να δουν και κάτι το διαφορετικό. Τώρα αρχίζει και αναπτύσσεται δηλαδή ο καλοπισμός των παπουτσιών μας. Συνήθως ζητάνε άντρες ή γυναίκες περισσότερο μια αλλαγή? Οι γυναίκες, γιατί οι γυναίκες έχουν και παπούτσια τα οποία δεν τα φοράμε και βαριόμαστε να τα βλέπουμε έτσι, να τα έχουμε στην άκρη της ντουλάπας μας, οπότε λέμε θα κάνουμε κάτι να τα ομορφύνουμε για να τα φορέσουμε. Έχουν γίνει πάρα πολλοί καλοπισμοί παπουτσιών, με λουλούδια, με κορδέλες, με ζωγραφική, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Θα βάλουμε την κόλλα μας. Θέλουμε τώρα να βγάλουμε κάτω τη σόλα μας, το φύλλο, στο σχήμα της κάσας του παπουτσιού. Αυτό εδώ είναι η κάσα, όπως λέγανε πάλι οι τσαγάριδες.
Τοποθετούμε λοιπόν τις ώρα μας πάνω. Την κόβουμε γύρω γύρω. Πίσω και μια πιο δυνατή κόλλα, η οποία θα μπει εδώ στη μέση του παπουτσιού προκειμένου να το κρατήσει κάτω και να μην μπαίνουν και νερά. Για να βγάλω το παπούτσι στα σημεία που θέλουμε να κουβαλήσουμε. Θα κάνω και την τελευταία μας ενισχυσούλα. Κάποιες ατμόσφαιρες πίεση. Εδώ πέρα πάνω στο δερματάκι αυτό φτιάξαμε μια δαντελίτσα, βάλαμε και την κορδέλα μας. Τώρα αυτό θα πρέπει λίγο να το χτυπήσουμε για να πιάσει η κόλλα μας καλά. Πάμε τώρα εκεί πέρα σε αυτό το μηχάνημα που λέγεται μπαρμπαλιάς. Το σφυράκι που είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ λίγο θα το χτυπήσουμε. Ωραία. Αυτό τώρα θα ραφτεί πάνω στο παπούτσι. Εδώ και μετά με το χεράκι μας και με μια βελονίτσα σιγά σιγά θα του ράψουμε αυτά τα λουλουδάκια και θα γίνει κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ το εργαλείο μας είναι ο μπαρμπαλιάς. Το είπα και εγώ πριν. Όλα αυτά. Α, το είπα και πριν. Έχει ένα κύριο σχόλιο. Λοιπόν, αυτό είναι το καρφωτικό μας. Με το οποίο καρφώνουμε τα λακκούνια στη θέση τους, ώστε να μας πάρουν δρόμο. Και αφού τα σταθεροποιήσαμε, ερχόμαστε στο μηχάνημα, στη μηχανή, να χρησιμοποιήσουμε το μαχαίρι με το οποίο θα φάμε τριγύρω τη σόλα και το τακούνι να γίνουν ίσα με το παπούτσι προκειμένου να περάσουν στη σκούφια να γίνουν παπούτσι. Αυτή η δουλειά δηλαδή τώρα στην ουσία τρώει το πολύ λάστιχο το οποίο περισσεύει τριγύρω προκειμένου να έρθει το γυαλόχαρτο μετά και απλά να το ισιώσει, να το λιάνει, να φαίνεται αισθητικά όμορφο επάνω στο παπούτσι.
για πάμε να δούμε τι κάνουμε εδώ, Πέτρο. Εδώ τελειώνουμε τη μητούλα. Σύμφωνα με το σχήμα που έχουμε τοποθετήσει μέσα στο παραποδάκι, όπως είπαμε, όσο μπορούμε να μην μας αρρώσει, την τυλίγουμε γύρω από το καλαπόδι. Τώρα βρισκόμαστε στο τελευταίο κομμάτι που είναι το έξω δέρμα, αυτό δηλαδή που θα βλέπουμε. Κάνουμε μια τανάλια μονταρίσματος, σαν αυτή που χρησιμοποιούμε για να κατασκευάσουμε παπούτσια. Και σχεδόν είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε το στολισμό του μπροστινού μέρους του παπουσιού. Έτσι βρήκαν τα 30 φυλάκια. Και τώρα εδώ πέρα έχουμε βγάλει τον πάτο του παπουτσιού να κόψουμε να κάνουμε καινούριο πάτο, ο οποίος θα φαίνεται, θα έχει αυτό το σχέδιο από κάτω. Ξεκινήσουμε λοιπόν να τον βγάλουμε. Λοιπόν, εδώ κόψαμε τον πάτο μας και θα βάλουμε κολλίτσα και στο παπούτσι και στον πάτο μας να το κολλήσουμε, να το φτιάξουμε. Εδώ ένα κλασικό παπουτσάκι το οποίο έμεινε μέσα σε μια ντουλάπα μαζί με πολλά άλλα πράγματα και το αποτέλεσμα του ήταν να στραβώσει εντελώς το σχήμα του να πάψει να είναι παπούτσι. Το βάζουμε λοιπόν στο καλαπόδι, σε αυτό που ανοίγουμε τα παπούτσια για να τεντώσουμε το δέρμα και παράλληλα θα το ζεστάνουμε. Το δέρμα με τη ζέστη έρχεται και κάθεται στις θέσεις που θέλουμε εμείς. Οπότε αυτό αφού ζεσταθεί θα ξαναισιώσει και θα ξαναγίνει παπούτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Ωραία, εδώ πέρα έχουμε ξεκινήσει τώρα και καλλιτέχνουμε λίγο το τακούνι μας για να είναι λίγο διαφορετικό. Θα το ζωγραφίσουμε, του βάλουμε χρώματα, θα του βάλουμε λάμψη, χρυσό, γκλίτερ. Σιγά σιγά. Τώρα είμαστε στο τελειωτικό βάψιμο του παπουτσιού και το περνάμε την απόχρωση που θέλουμε. Αφού το έχουμε ασταρώσει, το έχουμε αφήσει να στεγνώσει ένα 24ωρο. Περνάμε τη βαφή. Για να δημιουργήσουμε αυτή την απόχρωση όπως έχουμε προχωρήσει και στο άλλο, που είναι πιο βαθιά και πιο σκούρα, έτσι που θα αρέσει τον κύριο που θα τα χωρέσει. Θα κάνουμε ένα συνδυασμό χρωμάτων. Αυτό θα το αφήσουμε να στεγνώσει για τουλάχιστον 8 ώρες πριν το περάσουμε σταθεροποιητικό βαφίσι.